πρωθυπουργός μας. Ναι, οι ώρες μέσα στο αντίσκηνο δεν περνάνε. Δηλαδή θα μαγειρέψουμε. Τι τρώτε, τι μαγειρεύετε. Συνήθως σούπες. Για να σας κρατάει ζεστούς. Ζεστούς, ναι, υγρά πολλά θέλουμε. Αφιδατώνεστε εκεί εύκολα. Ναι, γρήγορα, αμέσως. Στο μεγάλο υψόμετρο πρέπει να πίνουμε εκεί από την κατασκήνωση σε ένα κεφάλι, να πίνουμε τουλάχιστον 4-5 λίτρα υγρά. Νερά, υγρά, χυμούς κτλ. Τσάι την ημέρα. Πράγμα που θεωρητικά είναι αδύνατο. Πρακτικά προσπαθούμε να το πετύχουμε, αλλά θεωρητικά είναι αδύνατο. Φυσάει έξω, δηλαδή καταρχήν πάνω από 6.000 μέτρα ο ανθρώπινος οργανισμός νοσεί. Έχει ανορεξία, αϊπνία. Δεν έχει διάθεση για φαγητό. Καθόλου. Πυρετό. 37 και 2, 37 και μισό. Α, είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, νοσεί ο άνθρωπος. Και όταν λέμε νοσεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την. Από τα 6.000 και μετά. Και πάνω νοσούμε. Δηλαδή ήμασταν 12-14 μέρες. Που είναι φυσιολογικό. Με πυρετό, χωρίς να θέλετε, χωρίς να έχετε όρεξη να φάτε. Χωρίς να μπορείς να κοιμηθείς. Χωρίς να μπορείς να κοιμηθείς. Δηλαδή να κοιμηθείς 2 ώρες, θα σηκωθείς. Και όταν έξω φυσά και έχει ονοθύλα, πρέπει να βγαίνει κάθε 3 ώρες, να ανοίξει το αντίσκηνό σου, να ξεπαραχώνει το αντίσκηνό σου από τα χιόνια. Υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει ένα στρες. Όχι μόνο στρες αν θα ανεβώ, αν θα τα καταφέρω, αν θα μπορέσω να επιβιώσω. Βέβαια, τίθεται και τέτοιο θέμα. Εδώ μαγειρεύετε. Ναι, εδώ μαγειρεύουμε. Έτσι. Το οποίο είναι μια σκηνή η οποία κάποια δεδομένη στιγμή και αυτή άρχισε να παραπέει. Είναι εδώ οι σκάλες, αυτό που είδαμε πριν. Σκάλες, περνάτε, ναι. Αυτά τα παγετώνα. Δύσβατα σημεία. Είναι ο παγετογενικός καταράκτης Κούμπου λέγεται. Κάποια στιγμή κλείθηκε ο Βασίλης. Με όχι μεγάλη ορειβατική πύρα, περάσει αυτά και. Εντάξει. Ήταν ρίσκο. Βέβαια. Είναι ρίσκο. Έτσι, φίλος. Βλέπω πάντως ότι έχετε μέτρα ασφαλείας αρκετά, ότι είναι σημαντικό. Πάντα. Πάντα. Και αυτό είναι που, το οποίο μας δίνει μια άνεση στην κίνηση, ναι. Και μια. Έτσι, να μπορούμε να λέμε ότι σκαρφαλώνουμε με ασφάλεια. Φοράς ρούχα τι ακριβώς? Τα πάντα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πολλά ρούχα, ε. Πολλά ρούχα, καλά ρούχα. Ευτυχώς στο Everest. Σωστά πολύ, ναι. Ναι, στο Everest είχαμε πολύ καλή τεχνική υποστήριξη και πολύ καλό εξοπλισμό. Νομίζω ότι τα δύο στοιχεία τα οποία μας έφεραν στην κορυφή, γρήγορα και με ασφάλεια, ήταν καταρχήν η καλή προετοιμασία, και η προετοιμασία είναι και προπόνηση, είναι και εξοικείωση με τον εξοπλισμό. Και το δεύτερο και νομίζω και σημαντικότερο είναι η πολύ καλή ψυχολογία. Αυτές τις σκάλες που είδαμε πριν, τις στείνετε εσείς? Τις στείνουμε εμείς, τις στείνουν άλλες αποστολές. Δηλαδή χωρίζουμε το βουνό σε κάποια κομμάτια και λέμε ότι από την 1 στη 2 την υποστήριξη θα την κάνουν οι Έλληνες. Εμείς ήμασταν η Dream Everest Team. Ναι. Ήμασταν μια επιλογή αθλητών από όλο τον κόσμο. Την οποία συντονίζει η Ελλάδα. Πώς τη στείνετε αυτή? Είστε στη μια πλευρά και θέλετε να δεστείτε μέχρι απέναντι. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνουμε τη σκάλα, την πετάμε, ναι, απέναντι. Ή αν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, κατεβαίνουμε με τα σκηνιά, σκαρφαλώνουμε απέναντι. Α, κάνετε δουλειά. Ναι. Έχει δουλειά. Βέβαια, τις πιο πολλές δουλειές και πιο επικίνδυνες τις κάνουν οι Ice Fall Doctors, λέγονται. Είναι μια ομάδα Σέρπας, οι οποίοι πληρώνονται από όλες τις αποστολές και κάνουν τη δουλειά αυτή. Που ξέρουν καλά εκεί τα σημεία, το βουνό. Ναι. Και κάθε χρόνο αφήνουν και μια δουλειά για την επόμενη χρονιά. Ή τα σκηνιά, τα οποία θα δούμε κάποια στιγμή, θα δείτε πιο ψηλά, ότι τα σκηνιά μπορεί να, σε ένα δύσκολο πράγμα, έχουν 4-5 σκηνιά. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε το σωστό σκηνί που θα ασφαλιστούμε. Υπάρχουν σκηνιά από το 80. Αχα. Πάνω. Που μπορεί να είναι επικίνδυνο δηλαδή. Πώς γίνεται η επιλογή? Πρέπει να ξέρεις, να έχεις γνώση? Ναι, είναι θέμα εμπειρίας και πώς κρίνεις τη στιγμή εκείνη. Σούμε, εδώ είναι η κατασκήνωση 3. Είναι η δεύτερη φορά που πήγαμε. Φτάνουμε στην κατασκήνωση 3 την πρώτη φορά, στείλουμε τις σκηνές και τη δεύτερη φορά που πάμε, οι σκηνές. Εσείς αυτός με το πορτοκαλί? Με το πορτοκαλί, ναι. Φτάνουμε στην κατασκήνωση 3 και είναι οι σκηνές διαλυμένες από χιονοθύλα. Μια καταιγίδα πέρασε και τα κατέστρεψε όλα, ναι. Οπότε πρέπει τι να κάνεις? Να κατεβείς κάτω αμέσως. Ξανακατεβαίνεις οποίο... και ξαναστείνεις από την αρχή. Παίρνεις σκηνές και ξανανεβαίνεις. Αυτό μπορεί να σε πάει 3 και 4 πέρες πίσω. Σε πάει πολύ πίσω, βέβαια. Έχεις και την τσάντα στον ώμο. Ο σάκος όσο επιτοπλίστων από τι τα. Τι περιέχει? Είναι η φιάλη οξυγόνου, ναι, μέσα που έχουμε, και υγρά. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
η μεταφορά των υλικών, αντίσκηνα, σλίμπαν και αυτά έγινε τις προηγούμενες μέρες. Τα πολλά ρούχα δεν είναι δύσκολο, δεν σε περιορίζουν στο να κάνεις κινήσεις πολλές. Ναι. Περιορίζουν όλα. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Σημαίνει αυτό είναι μια πουπουλένια φόρμα. Ναι. Η οποία την κάναμε παραγγελία, ήρθε από την Αμερική στο γραφείο στην αντιπροσωπεία στην Ολλανδία. Και κάναμε. Ευτυχώς εδώ τα παιδιά στο Βόλιο βοήθησαν όλοι. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα σημαντικό γιατί το λέω και το ξαναλέω είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν μπορεί να ανέβηκα μόνος μου στην κορυφή με τον Άπα Σέρβα, αλλά υπήρχε από πίσω ένα επιτελείο. Που έκανε δουλειά, βέβαια. Που έκανε τρομερή δουλειά σε προετοιμασία. Ο Βασίλης που ήταν στη βάση. Οι χορηγοί που μας βοήθησαν απίστευτα. Οι άνθρωποι που δουλεύαν εδώ παράλληλα, δηλαδή να φανταστείτε ότι εμείς ανέβηκαμε 17 του μήνα στην κορυφή και 18 μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες είχαν πρωτοσέλιδο την ανάβαση και φωτογραφία. Και φωτογραφία. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Μέσω δορυφορικού τηλεφώνου, ναι. Α, στέλνατε, επικοινωνούσατε με τους δικούς σας. Ναι, είχαμε δορυφορικό τηλέφωνο. Τι σας έλεγαν, καταρχήν, τι σου λέγαν οι δικοί σου άνθρωποι όταν σου είπες εγώ θα πάω στο να ανέβω το Everest. Πώς το λένε και οι ντόπιοι, να το λέμε και σωστά. Σαν Καρμάθα να πούμε που το λένε. Σαν Καρμάθα. Σαν Καρμάθα, ναι. Εντάξει, αυτή είναι, μισό λεπτό, ναι, αυτή ναι, είναι ναι. Η Χιλιανία. Αυτή είναι μια ομάδα Χιλιανών με χορηγό την Τράπεζα Μπάνκο Ντετσίλη, ο Αντώνικος Λούτσικ, αυτός είναι ο Ερνέστο. Με αυτούς τους γνωρίσαμε για πρώτη φορά στην Ανταρκτική, στον Νότιο Πόλαιο. Α, κάνατε, είναι γνωστή, σε γνώριμή σας. Ο χώρος, η οικογένεια μάλλον αυτού του επίπεδου είναι πολύ μικρή, ναι. Δηλαδή να μιλάμε για 200-300 άτομα. Εκεί βρεθήκατε τυχαία ή... Όχι, βρεθήκαμε τυχαία κάτω, χαμηλά σε ένα χωριό, στον Άντσε Μπαζάρ. Και από τότε πηγαίναμε πότε αυτοί μπροστά, πότε εμείς. Αυτοί κατεβαίνουν από την κορυφή τώρα, Ερνέστο. Και εμείς ανεβαίνουμε. Α, συναντηθήκατε στο ένα στο κατέβασμα, ναι, στο ανέβασμα. Δίνουμε ορισμένες πληροφορίες πώς ακριβώς είναι και τι είναι. Είναι η ομάδα που έβαλε τα σχοινιά από την τελευταία κατασκήνωση μέχρι την κορυφή. Τρομεροί άνθρωποι, και επίπεδο αναρχητικό και πολιτιστικό. Κάναν την πρεμιέρα, γυρίστε μια τρομερή ταινία, κάναν την πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου του 2005, το οποίο με κάλεσαν και όφυλα να πάω. Πήγα για ένα Σαββατοκύριακο στο Σαντιάγκο της Χιλής. Α, πήγες για ένα Σαββατοκύριακο στη Χιλή. Πήγα, έμεινα... Όφυλος να πας καλά. Ναι. Σαν καλεσμένος εκεί, ναι, έπρεπε να πάω. Και πραγματικά κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά και στο βουνό και στην ταινία που γυρίσαν. Τι σου λέγανε λοιπόν οι δικοί σου, όταν τους είπες ότι θα ανέβω στο βουνό στα Everest. Ναι, σαφώς και το θεώρησαν είναι μια... Σου είπαν που πας παιδί μου τώρα. Όχι, δεν μου είπαν τίποτα. Δεν ανησύχησα. Δεν μου είπαν τίποτα γιατί θεώρησαν, νομίζω ότι θεώρησαν ότι είναι απλά λόγια. Α, δεν το πίστεψαν πολύ, ε. Όχι, δεν το πίστεψαν, ένα χρόνο πριν. Όταν έλεγα ότι εγώ κάποια στιγμή θα ανεβώ στο Everest. Λέγαν καλά. Νομίζω ότι ναι. Ήταν τοπικό, ήταν όνειρο. Είναι σαν να λέμε ότι, ξέρω εγώ... Ναι. Ένα κάτι όνειρο, πολύ ναι. Σπουδαίο που είναι σχεδόν απραγματοποιητικό. Πολύ μακρινό, ναι. Και όταν έφτασε η ώρα δηλαδή, αντιλήφθηκαν ότι δεν κάνεις πλάκα, ότι είσαι έτοιμος. Ναι, και όταν βρέθηκε και ο χορηγός, γιατί ήταν το κόστος περίπου στα 30-40 χιλιάδες ευρώ. Α, υψηλό το κόστος. Ναι, όταν βρέθηκε ο χορηγός, νομίζω ότι... Οι δικοί μου άνθρωποι στεναχωρέθηκαν που βρέθηκε ο χορηγός. Σου λέει αυτό θα πάει τώρα. Βέβαια. Δεν ήταν πίσω. Σίγουρο ότι θα πήγαινε. Δεν κάνει πίσω, ναι. Αλλά ήταν. Εδώ βλέπουμε τώρα. Κάνουμε δύο βήματα. Σταματάμε. Κάνουμε άλλα δύο βήματα. Σταματάμε. Το South Call. Το South Call είναι, ναι, είναι η τελευταία κατασκήνωση στα 8.000 μέτρα περίπου. Το οποίο εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Πάνω από τα 7-800 είναι η ζώνη θανάτου. Εδώ είναι η κορυφή. Αυτή είναι η νότια κορυφή. Η νότια. Από την κατασκήνωση βρισκόμαστε στη νότια κορυφή. Ψάχνω να βρω... Ακούσα εδώ. Βγάζω τη μάχα. Είναι ωραίες στιγμές. Για να ακούσουμε φυσικό ήχο. Ναι. Hello. Hey. How are you? Fine.